Η οικονομία, με αφορμή και την αξιολόγηση των Standard Poor's, αποτέλεσε νέο πεδίο κομματική αντιπαράθεση. Η απόφαση του γνωστού οίκου δείχνει καθαρά και αμερόληπτα την πορεία πρόοδου στην κυπριακή οικονομία. Δηλαδή ότι χρειάζονται πολιτικέ κυβέρνηση Αναστασιάδη και δίδει απαντήσει στα όσα συζητούν τα τελευταία στο εσωτερικό, λέει ο Ντισίδια του εκπροσώπου τύπου του. Είναι σε αυτή την πορεία που θα μπορέσουμε να εξετάσουμε στη συνέχεια και όποιε αλλαγέ μισθολογικέ ή άλλε που χωρίς να αποκλείονται δεν μπορεί βέβαια να συζητηθούν στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Για πανηγύρια χωρί ουσιαστικό αντίκτυπο, αφού οι Standard Poor's διατηρούν τα κυπριακά ομόλογα σε αρνητικό πρόσημο, κάνουν λόγο οι οικολόγοι. Οι κόποι, οι μόκθη και οι πόνοι των Κυπρίων έγιναν κέρδη σε τσέπε των Ολίγων και μεταφράζονται μέσω των γνωστών στατιστικών αλχημιών σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν και πλασματικού ρυθμού ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, για συνεχή προσπάθεια παραπληροφόρηση του κοινού σε θέματα οικονομία, κατηγορεί τον Νικόλα Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Αβέρωφ, νεοφύλου, σε γραπτή του δήλωση, παραθέτει στοιχεία και απαντά στα όσα το εκλογικό υποτελείο Παπαδόπουλου είπε περί μη εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα κυπριακά ομόλογα και απόρριψη τη δυνατότητα χαμηλή χρηματοδότηση τη χώρα. Με την συνέχιση τη συνετή οικονομική πολιτική μα, θα φτάσουμε και στην επενδυτική βαθμίδα και οι επιλογέ χρηματοδότησή μα θα αυξηθούν. Τι λαϊκίστικε παραπληροφορήσει τι ακούνε και οι επενδυτέ των ομολόγων. Για το καλό τη χώρα μα, καλύτερα να αποφεύγονται υπερβολέ. Ο Οδυσσία ενοχλείται γιατί ο Νικόλα Παπαδόπουλο συνεχίζει να λέει την αλήθεια σχετικά με την κατάσταση τη κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Απαντά το εκλογικό επιτελείο του υποψήφιου για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Αντιπαραβάλλοντα και αυτό στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων, την μετανάστευση εργαζομένων, του χαμηλοσυνταξιούχου και τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα. Αντί λοιπόν οι κύριοι Αβέροφ Νεοφίτου και Νίκο Αναστασιάδη να αναγνωρίσουν αυτά τα προβλήματα και να εκπονήσουν κάποιο σχέδιο αντιμετώπιση του, προτιμούν να τα παρακολουθούν παθητικά και να πανηγυρίζουν, συγκρίνοντα δείχτε του σήμερα με δείχτε τη πλήρου χροκοπία του 2013. Προφανή η αδυναμία αξιόπιστη απάντηση του Τησί είστε ερωτήματα που έχουν τεθεί, λέει η ΕΔΕΚ. Η ανάπτυξη στηρίζεται σε ευκαιριακού και όχι σταθερού παράγοντε όπω ο τουρισμό και η πώληση διαβατηρίων. Ουδή ξεχνά ότι η Παπαδόπουλο συνεργάστηκε στη Βούλη για τα Μνημονιακά Νομοσχέδια, λέει το εκλογικό επιτελείο του υποψήφιου για την Προεδρία Γιώργου Λιλίκα. Α μην καμώνονται λοιπόν διαφορέ εν ώψη προεδρικών εκλογών. Πρόκειται απλώ για διαφορετικέ όψει του ίδιου νομίσματο.